Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ότι γενικότερα μας έχει μάθει το zero waste marketing, γιατί υπάρχει και αυτό, για όσους δεν το ξέρουν, ότι ειδικά τα μπαμπού, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει για άλλα ξύλα, ας πούμε, όπως ξύλο ελιάς ή καλάμι, ας πούμε, που φτιάχνονται πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα ξύλα και είναι πιο ανθεκτικό, ας πούμε, το ξύλο ελιάς από το μπαμπού, ότι είναι βιώσιμα, και ότι συνάδουν με το zero waste κίνημα και με το αν να καταργήσει το πλαστικό, καλύτερα να πάρει μπαμπού. Λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι έτσι και θα σας πω το λόγο. Θέλω να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι τα πάντα είναι θέμα συγκρίσεων. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να κόψεις το πλαστικό και γενικότερα να αλλάξεις τη ζωή σου, να την κάνεις πιο βιώσιμη, δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν πάντα συγκρίσεις. Το ένα είναι πιο βιώσιμο από το άλλο. Ξέρουμε, ας πούμε, σίγουρα, για παράδειγμα, ότι συγκριτικά με την πλαστική οδοντόβουρτσα, η μπαμπού προφανώς είναι πιο βιώσιμη. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε το αποτύπωμά μας σε αυτό το πλανήτη όσο περισσότερο μπορούμε. Να το εκμηδενίσουμε. Είναι αποκλείεται, γιατί ζούμε και αυτή τη στιγμή που ζούμε είμαστε ένα έξτρα βάρος, τέλος πάντων, σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε, λοιπόν, πώς συγκρίνουμε κάθε φορά τι είναι καλύτερο από κάτι άλλο. Και εδώ είναι το πολύ όμορφο που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το κίνημα του να καταργήσουμε το πλαστικό και να ζήσουμε πιο βιώσιμα, ότι κάθε σύγκριση είναι εντελώς προσωπική και αφορά τον καθένα, τις πεποιθήσεις που έχει στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του και τι τον βολεύει και τις ανάγκες που έχει και οικονομικά και στη ζωή του γενικότερα. Οπότε, να φτάσω και στο θέμα της οδοντόβουρτσας. Θέλω να πω ότι χρησιμοποιώντας για περίπου 1,5 χρόνο μπαμπού οδοντόβουρτσα, έχω βγάλει τα εξής συμπεράσματα. Θέλω να πω τα αρνητικά και τα θετικά και μετά τα αρνητικά και τα θετικά της ηλεκτρικής. Ένα από τα μεγάλα αρνητικά που έχει η μπαμπού οδοντόβουρτσα είναι ότι πρώτον μουχλιάζει και πιάνει υγρασία για πλάκα. Πανεύκολα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Να τη βάλω στον ήλιο, να την έχω να αερίζεται στο μπάνιο, να την έχω μέσα σε βαζάκι είτε με αλάτι είτε με σόδα να τραβάει την υγρασία. Δεν έχει πιάσει τίποτα. Πάρα πολύ γρήγορα με το που την πάρω θα αρχίσει να μουχλιάζει στην άκρη της. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου. Δεύτερον, δεν μπορούσα να πλύνω σωστά τα δόντια μου με τίποτα. Είτε τα έπλαινα 10 λεπτά, 12 λεπτά, τα έτριβα δυνατά, τα έπλαινα με διαφορετικούς τρόπους. Πάντα ήταν λερωμένα. Δεν ξέρω αν το παθαίνουν κι άλλοι αυτό με τη συγκεκριμένη οδοντόβουρτσα, αλλά εγώ το πάθαινα και δεν μπορούσα να καθαρίσω σωστά τα δόντια μου. Και τρίτον, έπρεπε να την αλλάζω όπως την πλαστική κάθε 4 μήνες. Και ερχόταν από το εξωτερικό. Κάτι το οποίο πάντα με απασχολούσε. Βέβαια, δεν το έχω ψάξει ακριβώς τι αντίκτυπο έχει στο περιβάλλον το μπαμπού marketing γενικότερα. Αλλά είμαι σε φάση που με απασχολούσε και αυτό, οι αγορές από το εξωτερικό και ήθελα να αλλάξω. Το καλό της μπαμπού οδοντόβουρτσας είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν γίνεται σκουπίδι, δεν δημιουργεί σκουπίδια. Γιατί ακόμα και στα κοινά σκουπίδια να τη βάλεις και να μην τη βάλεις, να μην την κάνεις compost, πάλι είναι ξύλο, οπότε θα διαλυθεί. Που νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που την επιλέγουν οι περισσότεροι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο θετικό πάνω στην μπαμπού οδοντόβουρτσα. Άμα έχετε κάτι άλλο στο νου σας και τη χρησιμοποιείτε για κάποιο άλλο λόγο, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Και θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς το σκέφτεστε και γιατί τη χρησιμοποιείτε. Πάμε λοιπόν στην ηλεκτρική. Εννοείται ότι η ηλεκτρική είναι πλαστική. Ναι, όχι μόνο πλαστική. Σίγουρα, νομίζω ότι το πλαστικό της δεν ανακυκλώνεται κιόλας σαν πλαστικό. Σαν ηλεκτρικό μηχάνημα είμαι σίγουρη ότι ανακυκλώνεται, αλλά το πλαστικό της δεν νομίζω να ανακυκλώνεται. Σίγουρα υπάρχει ένα εργοστάσιο που τη φτιάχνει, όπως όλα. Άλλο ένα αρνητικό που μου επισήμανε μια κοπέλα και έχει απόλυτο δίκιο είναι ότι άμα πέσει κάτω
και σπάσει, βέβαια είναι αρκετά ανθεκτική, αλλά άμα πέσει κάτω και σπάσει ηλεκτρική οδοντόβουρτσα, φυσικά και γίνεται σκουπίδι και χαλάει. Οπότε σίγουρα αυτό είναι ένα αρνητικό, γιατί θέλει μία έξτρα προσοχή συγκριτικά με κάποια κοινή πλαστική ή μια μπαμπού οδοντόβουρτσα. Αυτά είναι τα κυριότερα κακά, και ότι φυσικά χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για να φορτίσει. Ναι, προφανέστατα. Να περάσω στα θετικά τώρα. Το μεγαλύτερο θετικό που έχει για μένα η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα είναι φυσικά ότι διαρκεί για πάντα. Βέβαια, μια κοπέλα μου είπε ότι οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Δεν το γνωρίζω βαθιά το θέμα, δεν έχω διαβάσει αρκετά, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια ηλεκτρική κουζίνα της προ-20ετίας συνεχίζει και λειτουργεί, αλλά δεν έχει την τεχνολογία που έχει μια κουζίνα του 2020. Οπότε, αν πιστεύω ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα και σε αρκετά χρόνια από τώρα, απλά σίγουρα θα έχουν βγει άλλες ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, οι οποίες θα είναι τεχνολογικά πιο προηγμένες. Το δεύτερο θετικό της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας, το οποίο είναι περίεργο γιατί βρίσκεται και στα αρνητικά και στα θετικά, είναι το ότι φορτίζει με ηλεκτρικό ρεύμα. Τι ήθελα να πω. Όπως είπα και πριν, όλοι είναι θέμα συγκρίσεως. Οπότε, για μένα είναι συγκριτικά καλύτερη μία οδοντόβουρτσα η οποία διαρκεί για πάντα, έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας μίας εβδομάδας και φορτίζει το πολύ 2 ώρες τη βδομάδα, παρά μία μπαμπού αναλώσιμη η οποία κάθε 4 μήνες ξοδεύει ενέργεια για να έρθει σε μένα από το εξωτερικό. Οπότε για μένα είναι συγκριτικά πιο οικολογικό να σπαταλάω 2 ώρες ρεύμα για να τη φορτίσω, και σίγουρα δεν σπαταλάει το ίδιο πράγμα με το να είναι ανοιχτή η κουζίνα για 2 ώρες ή ας πούμε ένας πολυέλαιος, σίγουρα. Οπότε είναι και στα αρνητικά, είναι και στα θετικά. Σίγουρα το καλύτερο θα ήταν να μην σπαταλάει καθόλου ρεύμα, αλλά είπαμε, δεν μπορείς να είσαι 100% zero waste με τίποτα, είναι αδύνατο. Το τρίτο και τελευταίο και αρκετά βασικό για μένα ήταν ότι επιτέλους μετά από 1 χρόνο κατάφερα και έπλυνα σωστά τα δόντια μου. Ένιωθα λες και βγήκα από το οδοντιατρείο, πραγματικά. Τα καθάριζε τέλεια. Οπότε, και ουσιαστικά και αυτός είναι ο σκοπός της οδοντόβουρτσας, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά συν. Αυτά από μένα για την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα και την μπαμπού. Στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου έτσι λειτουργώ και θεωρώ ότι ανάμεσα στα υπέρ και τα κατά της μίας και τα υπέρ και τα κατά της άλλης υπερτερεί η ηλεκτρική. Μπορεί σε 4-5 χρόνια από τώρα ή σε 6 μήνες ή δεν ξέρω να αλλάξω γνώμη και να θεωρώ ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή η ηλεκτρική. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, έχει να κάνει με τις πεποιθήσεις που έχουμε στη συγκεκριμένη φάση. Και στη συγκεκριμένη φάση πιστεύω ότι είναι καλύτερη ηλεκτρική από την μπαμπού. Αυτά λοιπόν, και ελπίζω να βοήθησα με αυτές τις σκέψεις, και οτιδήποτε άλλη σκέψη έχετε και αν μπορείτε, νομίζω ότι παρέλειψα κάτι και θέλετε να με βοηθήσετε ή να συμπληρώσετε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Γεια σας!